Εδώ είμαστε λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι με ένα καινούριο μας βίντεο. Αυτή την Κυριακή έχουμε τι παίζει στα περίπτερα, επί Τροχάδη, γιατί έχουμε διάφορα άλλα να σας δείξω. Λοιπόν, έχουμε και σχόλια εδώ πέρα να δείτε, όχι τίποτα ιδιαίτερο, τα πιο κυριότερα. Λοιπόν, τι παίζει στα περίπτερα, τι να παίζει αγαπητοί φίλοι της εκδόσης καθημερινής Disney. Αυτά, δεν βρήκα τίποτα άλλο από την προηγούμενη φορά των δύο τελευταίων εβδομάδων, προηγούμενης και αυτινής. Το Mickey Mouse και τον Donald, ίδιο μέγεθος, 1,90, έτσι. Λοιπόν, προηγούμενη εβδομάδα, ωραίο εξώφυλλο, Phantom Duck και τα λοιπά. Για 1,90 είπαμε, πάρα πολύ ωραίο μέγεθος, όλα τέλεια, ωραία εκτύπωση, τα πάντα. Αλλά εδώ Βαλεντίνος τώρα, κοιτάξτε να δείτε, από την κούνια τα παιδιά, τώρα κάποια παιδιά που είναι 8 χρονών που τα διαβάζουν αυτά, 10 πρέπει να είναι στο πνεύμα το αισθηματικό, έτσι. Παλιά αυτά δεν γινόντουσαν, τώρα εποχές υποτίθεται είναι προχωρημένες. Εδώ βλέπω ένα χαζοχαρούμενο τεύχος, όλο με, πώς να το πούμε εδώ πέρα, ρομάτζο καλά και ντε και υπονοούμενα. Δεν νομίζω, δεν είναι δυνατόν αυτό εδώ το τεύχος να γεννήσει ούτε γέλιο. Τώρα θα μου πείτε γιατί το αναφέρω αυτό, θα το δούμε σε λίγο στα σχόλια. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πάλι το ίδιο, παρόλο που δεν είναι εδώ του Βαλεντίνου, εδώ ορίστε. Εντάξει, δηλαδή τα παιδιά εδώ από την κούνια, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να είναι αισθηματικά προσκύμενα. Ορίστε, ρομάτζα, μου φαίνεται σαν κοριτσίστικο περιοδικό αυτό εδώ, παρά υποτίθεται για αγόρια, γιατί τότε, σε εκείνη την εποχή τη δική μου, το Mickey Mouse διαβάζανε σε μεγάλο ποσοστό περισσότερο τα αγόρια, αν και τα κορίτσια φυσικά στέλνανε στις σελίδες των αναγνωστών σκίτσα, σε μικρότερο ποσοστό, και αγόρια και κορίτσια διαβάζαν τότε, ναι, αλλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο τα αγόρια είναι περισσότερα από τα κορίτσια εδώ πέρα ή το ανάποδο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα για συζήτηση. Λοιπόν, αυτή είναι ωραία περιπέτεια. Εδώ πέρα έχει 4 περιπέτειες στον Ντόναλντ, αγαπητοί φίλοι. Είναι ωραία. Είχε ενδιαφέρον, σαν μπλοκή κτλ. Αλλά και το σχέδιο πολύ ωραίο, όπως βλέπετε. Εντάξει, τα χρώματα καλά, η εκτύπωση και όλα αυτά. Αλλά δεν γέννησε πουθενά όμως γέλιο. Πάλι το λέω το γέλιο, αγαπητοί φίλοι, θα το δούμε σε λίγο το γιατί. Ωραίο σχέδιο κτλ. Θα προτιμούσα εδώ στο εξώφυλλο, αντί να είναι και αυτό το θέμα Βαλεντίνο, ότι καλά και ντε πήγαινε στην Τέζη τα λουλούδια και μια μαϊμού εκεί τον αγκάλιασε. Εδώ πέρα ο Πιτ με τη Ρόζη, πώς τη λένε αυτή, τον πιστόλι πετάει καρδούλες. Τι να σας πω, ρε παιδιά, εδώ πέρα θα προτιμούσα εδώ για εξώφυλλο, παραδείγματος χάρη, θα προτιμούσα. Ας το πούμε, αφού εδώ είναι η πρώτη ιστορία αυτή, η απειλή εναντίον της γης, αυτή εδώ την κακιά που την είχε καταλάβει καλά και ντε το δαιμόνιο το εξωγήινο, να έλεγε, ξέρω εγώ, εδώ στο Phantom Duck εδώ, ήρθε η ώρα να καταστρέψω τη γη και με γουρλωμένα τα μάτια εκείνος, κάτι, εν πάση περιπτώσει κάτι εντελώς διαφορετικό και σχετικό με την περιπέτεια. Δηλαδή κάποιος που το πήρε τώρα να θυμάται την περιπέτεια αυτή, έστω και όταν μεγαλώσει αργότερα να λέει πού είναι εκείνο το τέφος που είχε εκείνη την περιπέτεια, γιατί βρει. Τώρα άσχετο εξώφυλλο, εν πάση περιπτώσει, λέω εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, πάμε να στο πούμε, αγαπητοί μου φίλοι, αφού τα είδαμε αυτά, πάμε εδώ στα σχόλια. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο, εδώ έχει πλάκα ο φίλος. Λοιπόν, λέει, αγαπητέ κύριε κλπ, παρακολουθώ για το βίντεό σας 6 μήνες, γιατί κράζετε τους Ιταλούς δημιουργούς. Λες πως ανοίγεις το κόμιξ και λες πως σε εξαπατάει με μια ιταλική παπαριά. Λοιπόν, ο φίλος είναι πολύ ωραίος, έχει πλάκα, χιούμορ. Προσπάθησε μάλιστα και το κείμενο να το κάνει όσο γίνεται να είναι ωραίο, δηλαδή όσον αφορά δηλαδή ορθογραφία και τα λοιπά. Εδώ φυσικά θα μπορούσες να κλείσεις την παρένθεση, αγαπητέ φίλε, και να αφήσεις κενό. Σου διέφυγε, παρόλα αυτά όμως είναι νεαρός ηλικία και έκανε πολύ καλή προσπάθεια. Μπράβο. Και λέει την ιστορία του. Σου λέει, τι μας λες τώρα δηλαδή. Λέει, σου το δω, λες το ιταλικό να με και το απορρίπτεις. Ναι, μην μου αρέσει. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε, εφόσον σου αρέσει, έχεις δίκιο και καλά κάνεις και σου αρέσει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εδώ που τα λέμε. Εσείς, αγαπητέ φίλε, να τα αγοράζετε αυτά και να τα συλλέγετε, να τα φυλάτε και να τα αγοράζετε εφόσον φυσικά σας αρέσουν. Έτσι, όχι με το ζώο. Για το λέω εγώ, αν σας αρέσουν να τα παίρνετε και τα διαβάζετε, γιατί δεν θα έχετε τίποτα αργότερα όταν μεγαλώσετε να έχετε και να θυμάστε τα παιδικά σας χρόνια, να τα αγοράζετε. Και βέβαια, λοιπόν, εσύ θεωρούς καλούν μόνο τον Paul Murray. Φυσικά, αγαπητοί φίλοι, αφού με εκείνους εμείς έχουμε μεγαλώσει και αυτούς θεωρούμε καλούς, γιατί αποδεδειγμένα, που σας έχω δείξει τόσες φορές, είναι ωραία τα κόμιξ εδώ, γι' αυτό έβαλα από κάτω αυτό εδώ το σχόλιο ενός φίλου που είναι μεγαλύτερος από μένα σε ηλικία, σε μια άλλη σελίδα, αγαπητοί μου φίλοι, εκεί στο Facebook, που είχε αναπαραγωγές από μεγάλα μήκη, λέει,
Οι ιστορίες του Πολ Μάρεϊ που δημοσιευόντουσαν συνήθως σε τρία μέρη ήταν εξαιρετικές. Έτσι, με τον Σέρλοκ Χάλμς, τον Ζούμπα, τον Κοντομπίθαρο και τον επικίνδυνο Νταν Φοβέρα. Τι να πρωτοθυμηθώ, το μυστήριο του Βάλτου, το διαστημικό νησί, την περικεφαλαία, το Βίκινγκς, όλες εξαιρετικές. Ορίστε ένα σχόλιο ενός παιδιού, το οποίο είναι τώρα δεν είναι 60 χρονών όμως. Υπάρχει διαφορά. Εδώ το φίλος εδώ είναι 10, 12, αυτός είναι 60 χρονών. Και τα δύο παιδιά και βαρά ένα σχόλιο, τι να πρωτοθυμηθεί, λέει, από την εποχή. Και λέω εγώ μετά από 40-50 χρόνια που θα φτάσει αυτός ο φίλος στην ηλικία αυτινού του φίλου, θα λέει αυτά τα πράγματα για κάποια από τα κόμικ εδώ. Είδα το Phantom Duck που σώσε τη γη από την επικίνδυνη απειλή εδώ πέρα της, πώς τις λένε, τούτης εδώ, δεν το διάβασα. Έτσι, δεν το διάβασα, αγαπητοί φίλοι, γιατί ήθελα να προλάβω να, κατάλαβες. Λοιπόν, τα γνωστά, κοιτάξτε, μικρό μπαλονάκι και μικρό τα γράμματα μέσα εδώ. Γιατί? Δεν θα μπορούσε να είναι δηλαδή να γεμίζει το καρέ? Κοιτάξτε εδώ πέρα ένα αμερικάνικο κόμικ παραδείγματος χάρη. Ορίστε, κοιτάξτε πως γεμίζουν τα καρέ, τα μπαλόνια μέσα. Και μερικά είναι και με μεγάλα γράμματα για να ξεχωρίζει. Έτσι, με πιο έντονα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα δύο σχόλια λοιπόν. Και λέει γιατί πρέπει να τρίβεις τα συλλεκτικά κόμιξ σου στην οθόνη. Αγαπητοί φίλοι, δεν κοιτάξτε. Εγώ ό,τι έχω δείχνω για να μην έχω συνέχεια ένα κείμενο εδώ και λέω μόνο τη φωνή μου. Ό,τι έχω δείχνω. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι συλλεκτικά ή όχι. Ούτε έχω πει τόσες φορές ότι είμαι συλλέκτης. Έτσι, να μην απολογούμε. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και επειδή εδώ θέλει ήττα, αγαπητοί φίλοι, δεν το διόρθωσες. Την εμπειρία και εδώ και αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε την ορθογραφία. Κάνουμε λάθος. Πρέπει να τους λέτε χασάπιδες. Καλά, τώρα εσύ τι να σου πω, ρε φίλε, άμα παίρνεις ένα κόμικ του 60 και το πετσοκόβεις, πώς να σε πούμε, χασάπιδες, πώς να σε πούμε τώρα. Άμα δεν μπορεί να το φτιάξεις, άστο παράτατο, μην το καταστρέφεις. Τι να σου πω, παραδείγματος χάρη, ορίστε. Βρήκα αυτά εδώ στη συλλογή μου εκεί που την έχω εκεί πέρα παρατημένη. Αυτό το κόμικ του 1974, το πρώτο τεύχος. Πουλιότανε τότε 1200 δραχμές στο μοναστηράκι, δεν ξέρω ποιος μου το έδωσε. Σαν να λέμε τότε 4 ευρώ, δηλαδή τώρα πόσο είναι, 10. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το οποίο έχετε εδώ πέρα μια φθορά, θα την επισκευάσω. Θα το επισκευάσω μια και το βρήκα. Κοιτάξτε, φαίνεται να είμαι σχισμένο το εξόδου, θα το κάνω πολύ ωραίο. Εδώ με ήταν κανένα από αυτού του χασάπηδε, ξέρετε τι θα έκανα, αγαπητοί μου φίλοι. Θα έπαιρνε μια ταινία και την κόλλαγε εδώ, θα την έκανε και έτσι και θα έλεγε το επισκεύασα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό πώ θα τον πούμε τώρα, δεν θα τον πούμε χασάπη. Αυτά τα έκανα όταν ήμουν εγώ 10 χρονών. Δεν θα τα κάνω τώρα και εγώ χασάπη ήμουνα τότε. Τι νομίζω ότι ήμουνα σιγά. Σιγά σιγά έγινε άνθρωπος. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, πρέπει να. Μπορεί να μην τρώνε κρέας, και κάτι στερεό. Ο φίλος έχει πλάκα αυτός. Πρέπει να μου γράφουν και άλλοι τέτοιοι για να μου φέρουν την ημέρα. Να γελάμε, μην πας κάτω, τώρα το έκανες, γύρευε τώρα κτλ. Λοιπόν, έχουν μούρλια οι μικροί φίλοι. Τώρα έχουμε το ίντερνετ και βαράνε ό,τι κοτσάνα θέλουν, γράφουνε. Λοιπόν, εδώ και ένα τελευταίο σχόλιο. Διάβασα μια ιστορία του Μπαξ και γέλασα μετά από πολλά χρόνια σε κόμικ. Εδώ λοιπόν αυτός ο φίλος, γι' αυτό σας είπα για γέλιο, ότι διάβασα μετά από πολλά χρόνια μια ιστορία και γέλασε. Είναι πολύ δύσκολο, αγαπητοί φίλοι, να βγει αυθόρμητο γέλιο, δηλαδή, όχι, δηλαδή να μην μπορείς να κρατηθείς να γελάσεις διαβάζοντας μια ιστορία. Και ένα παιδί, όταν είσαι μικρός, το αστείο, το γέλιο έχει μεγάλη, πώς να την πούμε, έχει μεγάλη σπουδαιότητα στη διασκέδαση και στην ψυχαγωγία του παιδιού. Λοιπόν, σαν πω εγώ από αυτή την ιστορία δεν μπορώ να μπορέσω, φαίνονται αστείες, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να σε κάνουν να γελάσουν. Πάλι εδώ πέρα ρομάτζο, τι διάλογο, όλο ρομάτζο βλέπω εδώ πέρα, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, ορίστε, καρδούλες και ρομάτζα. Τώρα θα μου πείτε είναι το τέφος του Βαλεντίνου αυτό, τι να σας πω, εδώ πέρα γίνεται ο χαμός, όλο ρομάτζο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να φανταστώ να δούμε πώς κάνει να γελάσει εδώ επειδή θυμώνει ο Σκρούτζ, να γελάσει εδώ που του βάλε πιπέρι. Δεν ξέρω, αλλά αγαπητοί μου φίλοι, σε αυτές τις ιστορίες δεν είναι μόνο το σκίτσο που σε κάνει να γελάσεις, αλλά είναι και η πλοκή της υπόθεσης, όπως σας είχα δείξει παλιά, μια περιπέτεια με τον Καρλ Μπάρκς που λέω δεν μπόρεσα να κρατηθώ, γέλασα. Εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση, αγαπητοί μου φίλοι, να μην γέλαγες έστω και για λίγο σε κάποιες περιπέτειες τις παλιές του Μπάρξ, έτσι, γιατί ο άνθρωπος ήταν καλλιτέχνης, είχε μάθει στο Hollywood. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, φύγαμε και από αυτά εδώ και λέει ένα τελευταίο σχόλιο, κάποιος φίλος το είχε πριν από καιρό, δεν του απάντησα, έτυχε τώρα που έκανα εκτύπωση για τα σχόλια, λέει αξίζει να δώσω 10 ευρώ για το αλμανάκο νούμερο 1 από το, είναι κάποιο site προφανώς που πουλάει παλιά κόμιξ και λέω εγώ,
ότι αυτό εγώ τώρα εγώ δεν είμαι ειδικό εδώ, αφού δεν σα είπα ότι είναι ασχολημένο με λέξη αγοραπολισία, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά αυτό το αλμανάκο, αγαπητοί φίλοι, ήταν πολύ μετά από μένα. Οπότε, τι να σα πω, δεν ξέρω, αγαπητέ μου φίλε, αλλά σε αυτέ τι περιπτώσει είναι να ακολουθεί την καρδιά σου. Δηλαδή, θα θεωρεί τα 10 ευρώ πολλά λεφτά, γι' αυτό εδώ. Και το θέλει επειδή είναι συλλεκτικό, δηλαδή για να το κρατήσει 50 χρόνια, να το πουλήσει 20 ευρώ μετά από 20 χρόνια, αυτό είναι ο στόχο. Άμα σου αρέσει και δεν θε να το έχει, να το συλλέξει, δεν έχει να το διαβάσει και αυτά, δώσε να το πάρει. Αφού δεν μπορεί να το βρει, αν μπορεί να το βρει άλλο τώρα, αν το βρει αλλού 5 ευρώ, να περιμένει 10 χρόνια και αν θα το βρει, καλύτερα να το πάρει. Μην πετάτε μια ευκαιρία, αν νομίζετε αυτό δεν είναι και 10 ευρώ, πάρα πολλά λεφτά και προφανώ το site. Κάτι τα έξοδα, κάτι το στυλ, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Να το φυλάξει, μόνο που να το φυλάει να αξίζει. Γιατί όχι λοιπόν, αγαπητέ φίλε, αν είπαμε σου αρέσει πραγματικά και το θεωρείς αυτό ενδιαφέρον για σένα. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, τελειώνουμε εδώ πέρα το βίντεο. Έτσι, τι είναι τούτα εδώ, αμερικάνικα κόμιξ. Κάποιος φίλος λοιπόν τα είχα εκεί, αγαπητοί μου φίλοι, σελίδα ξεχασμένα και τα πήρε. Λοιπόν, όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, όχι τούτο το βρήκα, το κάνω δώρο, θα το βάλω μέσα. Όλα τούτα εδώ τα είχα 16 ευρώ. Ακούτε, φίλοι? Μάλιστα, λοιπόν, 16 ευρώ όλα αυτά. Έτσι, λοιπόν, θα μου πείτε. Τι ακριβώς θέλετε να, γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί εδώ πέρα λέει ο άλλος, αν δώσω 10 ευρώ και αυτά. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, τούτο εδώ το έβαλα σε διαφορετικό σακουλάκι μόνο του, γιατί η κατάστασή του δεν είναι και πολύ καλή. Κοιτάξτε, φαίνεται να είναι επίπεδο και είναι ωραίο κτλ. Κοιτάξτε, έχει εδώ πέρα λίγο κολλημένο με κόλλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι γερό και ωραίο, αλλά θέλει λίγη προσοχή. Γι' αυτό το έβαλα σε ξεχωριστό σακουλάκι, να το βρει ο φίλος. Έτσι. Λοιπόν, είναι από αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, είναι από το 1966. Ήμουνα ενός χρονού, κοιτάξτε, τότε έπαιζε Batman στην Αμερικάνικη τηλεόραση. Το έκανε διαφήμιση. Έτσι, και εδώ γινόταν ταινία. Αυτή ήταν πάρα πολύ αγαπητή στα παιδιά εκείνη τη εποχή, αυτού που είναι 60 χρονών στην Αμερική. Όχι 55 που είμαι εγώ. Φαντασί του μεγαλύτερου βλέπανε αυτά στην Αμερική στην τηλεόραση. Λοιπόν, και αυτό εδώ το κόμικ, αγαπητοί φίλοι, εγώ μαζί με όλα αυτά το δίνω 16 ευρώ. Όταν στην Αμερική να το αγοράσεις τώρα, αγαπητοί φίλοι, κοιτάξτε πόσο έχει. Ορίστε, το βλέπετε πόσο έχει. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν που το έχω εγώ, έτσι, τουλάχιστον δηλαδή στην ξεφτύλα θα δώσεις 20 ευρώ fair condition, δηλαδή σε μια κολλήτη που είναι και σε καλή κατάσταση, αλλά εγώ σας το πω στη χειρότερη, έτσι. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν ότι μόνο αυτό το κόμικ να το αγοράσω από την Αμερική χωρίς τα ταχυδρομικά για να σου έρθει με τελωνία και θες 30. Φανταστείτε λοιπόν ότι με την τιμή δηλαδή που κάνει αυτό το κόμικ ουσιαστικά αγοράζει όλα αυτά εδώ. Άλλο κόμικ και τούτο, και αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, κοιτάξτε τι τιμή λοιπόν έχει. Έτσι, να πας να τα αγοράσεις τώρα με την κατάσταση που είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Κοιτάξτε, ατσαλάκο το ωραίο, θες τουλάχιστον ένα εικοσάρικο. Λοιπόν, οπότε έχετε αυτά εδώ όλα τα κόμικα, αγαπητοί μου φίλοι. Το κάθε ένα, για να το φέρεις από Αμερική, θέλει, έχει ένα εικοσάρικο το ένα. Το ένα. Και αυτός τα παίρνει όλα μαζί ο φίλος 16 ευρώ. Αυτά τα ωραία λοιπόν κόμικ έχουν, κοιτάξτε αγαπητοί μου φίλοι, έχουν εξώφυλλα μέσα και τέχνη από τον Τζόι Κούμπερτ, έναν πάρα πολύ αγαπητό και φημισμένο ζωγράφο εκείνη στην Αμερική, που ζωγράφησε συνήθως και τον Ταρζάν και πολεμικά τέφη. Κοιτάξτε τι ωραία εξώφυλλα εδώ πέρα ο Αμερικάνος με τον Γερμανό εκείνη την εποχή. Αυτό εδώ έχει σε αυτή την κατάσταση 8 ευρώ από ό,τι κοίταξα δηλαδή. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτά εδώ τι αξία έχουν πραγματική. Εγώ του τα δίνω τζάπα, αγαπητοί φίλοι. Έτσι, κακώς κάνω, έπρεπε να τα φυλάξω, έπρεπε να του πω, αγαπητέ φίλε, άφησέ τα, τα θέλω. Κοιτάξτε, τούτο εδώ είναι σε άριστη κατάσταση. Έτσι, κοιτάξτε, γυαλίζει το τεύχος του, και τούτο εδώ είναι από την εποχή που ήμουν εγώ πιτσιρικάς, αγαπητοί μου φίλοι. Αυτά εδώ είναι ενισχυμένα τεύχη, χοντρά, έχουν ανατυπώσεις από εκείνη την εποχή. Κοιτάξτε εδώ πέρα, τέχνη με πολεμικά κόμιξ, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πού είναι ο Λέι, ούτε καν ξέρουν. Εδώ πέρα είναι από τις σκηνές από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Με τα διπλάνα, κοιτάξτε εδώ πέρα, ζωγραφική, Τζόι Κούμπερτ, έτσι. Λοιπόν, αυτά εδώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, είναι ωραία κόμιξ. Και κάποιος λέει μου στράρει στη συλλογή, δεν μοστράρω τίποτα, αγαπητοί φίλοι. Έτσι, δεν έχει καμιά σημασία, αυτά έτυχε να τα έχω. Εγώ κάνουμε εδώ πέρα ένα βίντεο με κόμιξ, δείχνουμε διάφορα κόμιξ, σε άλλους είναι ενδιαφέροντα. Και συνήθως όλα αυτά που δείχνω είναι για αγόρια. Είμαστε αγόρια, αγαπητοί φίλοι. Γιατί τα κορίτσα, ορίστε, αγαπητοί φίλοι, ορίστε. Ορίστε. Πρέπει να τους δώσεις δωράκι, πορτοφολάκι και μπιχλιμπίδια,
και με τη Φλωρεσιέντα εδώ πέρα λέει DVD δώρο και σημειωματάριο, δηλαδή δεν παίρνουν δώρο, δεν παίρνουν τα περιοδικά και κοιτάξτε τι διαβάζουν τα κορίτσια για να πει λέμε αγόρια, δεν έχουμε καμία σχέση λοιπόν, ορίστε. Αυτό δεν είναι κόμικ, αυτό είναι κάτι ποικίλης ύλης περιοδικός, κάτι μεταξύ παραμύθι, εντάξει, σαν κάτι, κάτι ενδιάμεσο, υβρίδιο, μέσα εκεί έχει και αφίσα. Και αυτό εδώ που σας δείχνω τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, είναι από το 2007, από το 2007. Μια Ελληνίδα καλλιτέχνης που δεν ξέρω αν τώρα ακόμα δραστηριοποιείται. Αυτό είναι από το 2007. Έτσι, φανταστείτε λοιπόν ότι είναι πριν 13 χρόνια ένα κορίτσι που είναι τώρα, που το είχε πάρει τότε 10 χρονών, 12, τώρα είναι 25 χρονών γυναίκα, μπορεί να είναι και παντρεμένη. Αγαπητοί μου φίλοι, κοιτάξτε λοιπόν εκείνη την εποχή τι υπήρχανε για τα κορίτσα, φραουλίτσα, φραουλίτσα και τα λοιπά. Μέσα εκεί ποίηματα, σχέδια, εντάξει, διαφορετικός ο κόσμος του κοριτσού. Εκείνη την εποχή που ήμουν εγώ, αγαπητοί μου φίλοι, δεν υπήρχαν όλα αυτά για τα κορίτσια. Τα κορίτσια διαβάζανε ό,τι διαβάζανε και τα αγόρια, γιατί θεωρούσαν και τα δύο παιδιά, έτσι. Άλλο τούτο εδώ, ορίστε, εδώ δεν έχει καθόλου κόμικ μέσα, είναι ένα μινι περιοδικό ποικίλης ύλης, έτσι. Οπότε κάποτε η Κατερίνα, αγαπητή μου φίλη, είχε κόμιξ και τα λοιπά. Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Έχουν όλα κλείσει. Τώρα έχουν μόνο το κινητό τα κορίτσα και ασχολούνται με τα social media και ποιος έστειλε μήνυμα σε ποιον και τι είπε. Εδώ λοιπόν, αγαπητή μου φίλη, για να φύγουμε από αυτά. Λοιπόν, αρκετά είπαμε. Του φτιάξα και μια χαρτονένια πλάτη γερή για να είναι τα κόμικ μέσα. Ορίστε. Και εδώ έχει λοιπόν τέχνη του Τζοϊ Κούμπερτ. Έχω φτιάξει. Ολοχίας ροκ λοιπόν, μιας και ήταν πολεμικά, και εδώ αυτόγραφο του Τζοϊ Κούμπερτ. Λοιπόν, οπότε τα βάζουμε όλα αυτά μέσα, αυτά τα κόμικ τα που είναι αξίας πραγματικά τώρα και στην Αμερική δεν υπάρχουν, γι' αυτό έχουν τόσο ακριβά. Εγώ τότε που τα είχα πάρει ήταν πιο φτηνά, αγαπητοί φίλοι, γιατί υπήρχαν. Τώρα όμως επειδή θεωρούνται συλλεκτικά, δηλαδή τα μαζεύουν σαν έργα τέχνης, γιατί τα κόμιξ είναι έργα τέχνης, γιατί τώρα δεν υπάρχουν τέτοιοι ζωγράφοι να φτιάχνουν τέτοια σχέδια, αγαπητοί φίλοι. Εντάξει, ούτε και τέτοιο θέμα. Αυτά εδώ λοιπόν δικαίως όλοι τα κυνηγάνε να τα συλλέξουν, γι' αυτό και έχουν εξαφανιστεί από την αγορά, γι' αυτό λοιπόν και έχουν περισσότερη αξία όσο πιο. Και αυτός ο φίλος λοιπόν παίρνει αυτό το ωραίο πακέτο με τα ωραία κόμικ τα πολεμικά, τα οποία είναι τώρα δισεύρωτα και δεν μπορούν να τα βρουν. Εγώ δηλαδή άμα θέλω να τα πάω να τα ξαναβρω, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορώ να τα βρω. 20 ευρώ το ένα, 10, 12 και από πού και όλα αυτά μαζεμένα. Εν τω μεταξύ πολλά είδα ότι δεν υπάρχουν καν. Δηλαδή υπάρχει τιμή σε περίπτωση που αν υπήρχαν, δεν υπάρχουν κιόλας να τα βρεις και ας έχεις τα λεφτά. Λοιπόν, είχε πει και αυτά τα δύο τεύχη που τα έδωσα, του αυτά του τα έδωσα 1,5 ευρώ το ένα, ορίστε. Κοιτάξτε τι ωραίο αυτό, και αυτό θεωρείται ότι είναι καινούριο. Και είναι καινούριο και δεν είναι καινούριο, είναι του 1997, δηλαδή είναι πριν από 23 χρόνια. Δηλαδή ένα παιδί που το διάβαζε τότε, 13 χρονών, είναι τώρα 40 χρονών. Και κοιτάξτε, φαίνεται σαν να είναι εντελώς κατακένουργο. Έτσι, το υπερκορίξι εναντίον Miss Marvel. Εντάξει, Miss Marvel όμως από την DC, η αδερφή του Captain Marvel. Του Σαζάμ δηλαδή, τα οποία όλα έχουν γίνει γης μαδιά με εκεί πέρα. Η Marvel έχει οικειοποιηθεί τα ονόματα. Η Disney δηλαδή. Ωραία περιπέτεια και τα λοιπά. Εδώ βλέπουμε ωραία διαφήμιση. Από εκείνη την εποχή, ωραίο κόμικ και χοντρό και ωραίο. Με 1,5 ευρώ που πήρε ο φίλος τάχα εκεί ξεχασμένα στο site. Να δούμε και αυτό. Λοιπόν, όρισε και αυτό ωραίο κόμικ. Με πολλές σελίδες μέσα. Ωραίο σχέδιο. Από εκείνη την εποχή, αγαπητοί μου φίλοι, ορίστε και διαφήμιση παιχνίδι, το 99 και αυτό, 21 χρονών κόμικ, και κοιτάξτε πως είναι εντελώς καινούριο. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα πήρε ο φίλος σχεδόν τζάπα, αγαπητοί φίλοι, δεν πειράζει, καλά να είναι, να τα απολαύσει, γιατί και σε μένα δεν πιάνανε, απλώς τα είχα αποθηκευμένα και τουλάχιστον ο φίλος αυτός θα τα αγαπήσει και θα τα κρατήσει για πάρτι του, έτσι όπως τα έχω στείλει εγώ λοιπόν εδώ στο πακέτο. Αυτά λοιπόν, και ήθελε και τούτο, να και αυτό εδώ από εκείνη την εποχή, μπορεί να μην το ζήσε. Κοιτάξτε πως έγινε ωραίο και τούτο εδώ με τις κάρτες τυπωμένες απάνω, βλέπετε, κάρτες Disney. Αυτά λοιπόν εκείνη την εποχή τα παιδιά και αγόρια και κορίτσα συλλέγανε καρτούλες από τις σοκολατίτσες που τώρα δεν υπάρχουν, ένα σωρό σοκολάτες και δεν έχουν τίποτα μέσα σχετικό. Λοιπόν, αυτά λοιπόν αγαπητοί φίλοι, αυτά όλα θα τα πάρει ο φίλος, είπαμε,
Έτσι αν του τα στείλω, να το τα βλέπει. Και οι κάρτες Mickey Club εδώ πέρα, κοιτάξτε τι ωραίες τις έχω φτιάξει που ήθελε, με, μέσα και μπρος πίσω αναμνηστικό από εκείνη την εποχή, πως θα γίνουν μέλη του Mickey Club εδώ πέρα. Τις βάζω μέσα, ορίστε, νάτες. Έτσι μάζευε στους βαθμούς και έστελνες τότε. Τώρα εδώ πέρα δεν έχει τέτοιο σύστημα το Mickey Mouse, ούτε καν μια σελίδα να στέλνουν ο καθένας. Λέει μονάχα στείλτε, λέει, στον εκδότη email. Τώρα και τι να του πούμε, να του στείλουμε, τι να του πούμε. Αυτά έπρεπε να τα κάνουν από μόνοι τους. Αυτά λοιπόν αγαπητοί φίλοι, τελειώσαμε. Έτσι θα τα πούμε σε ένα άλλο μας βίντεο. Να είστε όλοι καλά και έστω αφού υπάρχουν αυτά, συλλέγετε τα, αγοράζετε τα αν σας αρέσουν και φυλάτε τα. Όχι για να παγιάσετε λεφτά μετά από πολλά χρόνια, καλά να είσαστε, να ζήσετε, αλλά για να σας θυμίζουν τα νιάτα σας, να τα έχετε μέσα σε ένα κουτί, έτσι, και να μην τα πετάξετε και να τα φυλάξετε από τις μανάδες σας, να μην τα πετάξουν, γιατί οι δικές μας λείπαμε και τα πετάγανε, όπως έλεγε ένας φίλος. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, έτσι, και τα ξαναλέμε σε ένα άλλο μας βίντεο.